Επίδομα ανεργίας. Αυστηροποιούνται και τα κριτήρια για την παραμονή στις λίστες εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, κύριε Στέλιο Φοριά? Καλημέρα από τον 984. Καλή σας μέρα και σας στους ακροατές. Κοιτάξτε, κύριε Δουλιχράκη, η κατάσταση έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ και πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνώντες, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν ίσως να είναι και πολύ χειρότερη κατάσταση. Ο ελάχιστος μισθός δεν είναι απλά κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι κάτω από το όριο της αξιοπρέπειας, θα λέγαμε, ειδικά αυτή την περίοδο με την τόση μεγάλη ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μέτρα περιορισμού, κι αν είναι δυνατόν, περιορισμού των επιδομάτων του ΑΕΔ. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, ειδικά αν υπάρχει κάποια μικρή, που θα είναι πολύ μικρή μερίδα ανέργων με ψηλά εισοδήματα, να εξαιρεθούν από τον ΟΑΕΔ. Το θέμα είναι όμως το αντίστροφο, δηλαδή ανθρώποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν εισοδήματα και μένουν εκτός από το πλαίσιο του ΟΑΕΔ, χωρίς καμία στήριξη. Για παράδειγμα, όλοι αυτοί οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλέψανε μόλις 3-3,5 μήνες σεζόν, πήραν 3 πενιχρά επιδόματα, τώρα εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν κανένα εισόδημα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανέργους και μια σειρά άλλων ανέργων, όπως η μακροχρόνια, ειδικά οι νέοι μας. Ήδη βγήκαν τα αποτελέσματα του ΟΑΣΑ, παρακαλώ, δηλαδή αυτές οι μαύρες πουρκές που έρχονται πρωτιές, είναι τρομερός για τη χώρα μας ή για την Κρήτη μας, όπου κατατάσσει τους νέους μέχρι 25 χρονών στην ανεργία πρώτους στον κόσμο στην Ελλάδα. Πρώτους στον κόσμο, ό,τι αυτό και συνεπάγεται. Γι' αυτό έχουμε το brain drain, γι' αυτό φεύγουν οι νέοι μας, γι' αυτό δεν κάνουν οικογένειες με την ακρίβεια, γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα. Είναι τεράστια τα προβλήματα, κυρία Δουλγεράκη. Ας σταθεί λοιπόν στα προβλήματα η κυβέρνηση και αν θέλει όντως να εξαιρέσει μια μικρή μερίδα από τον ΟΑΕΔ, να κοιτάξει όμως να εντάξει και όλους αυτούς που το δικαιούνται. Δεν βάζει κάποια άλλη αλλαγή στο τραπέζι εκτός αν αυτό είναι ένας προάγγελος, γιατί έτσι όπως το πήγατε λέτε ναι μεν εντάξει, όταν σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις θα πάει με εισοδηματικά, με περιουσιακά κριτήρια, θα πάει κριτήρια για κάποιους λίγους που είναι ίδια με αυτά που προβλέπονται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Για τον έγκαμο το πλαφόν ορίζεται στα 20.000 ευρώ, αλλά εσείς τον γυρνάτε και λέει από τη στιγμή που θέλει να βάλει μια τάξη για αυτό στους λίγους, που δεν ξέρω αν είναι λίγοι ή πολλοί εγώ από τη δική μου την πλευρά, γι' αυτό και σας κάλεσα, να δει τι θα κάνει με όλους εκείνους τους υπόλοιπους που δεν έχουν πραγματικά μέρημνα από τον ΟΑΕΔ. Και αυτό το γύρισμα νομίζω τα λέει όλα. Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, γιατί είναι η κατάσταση τέτοια. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία και ο ίδιος ο ΟΑΕΔ. Δηλαδή να πάμε και να γίνει οργανισμός απασχόλησης όπως πρέπει να είναι και όχι οργανισμός ανεργίας. Εμείς είμαστε υπέρ το να γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, να κοιτάξουμε να επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Αλλά κάτω από συνθήκες που θα είναι ευνοϊκές όχι μόνο για τους εργοδότες που συνήθως συμβαίνει τώρα, αλλά και για τους ίδιους τους ανέργους που θα βρίσκουν κάποιες εργασίες. Πρέπει να υπάρξουν εθνικές πολιτικές, γιατί είναι παράδοξα φαινόμενα το να έχουμε 1,5 εκατομμύριο κοντά ανέργους και να μην βρίσκουμε εργαζόμενους είτε στον χώρο του τουρισμού είτε στον πρωτογενή τομέα. Σίγουρα δεν φταίνει οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι. Κάτι φταίει, το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Εμείς γνωρίζουμε τι φταίει. Αρκεί να μας ακούσει η κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν μας ακούνε, γιατί δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική, είτε αυτό αν αφορά τον πρωτογενή τομέα, είτε τον τριτογενή και τον τουρισμό. Είναι επιλογή από την άλλη του εργαζόμενου για το που θα πάει, που δεν θέλει να πάει. Ναι, είναι επιλογή του. Μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η επιλογή και με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να είναι μία άρνηση να πάει? Κοιτάξτε, κύριε Δουλγεράκη, το πρόβλημα ξεκινάει βαθιά από το γεγονός ότι δεν έχει συνδεθεί ποτέ η εκπαίδευση με την παραγωγή. Δεν γίνεται συνέχεια να βγάζουμε δασκάλους και μαθηματικούς και από την άλλη να μην υπάρχουν στελέχη να στελεχώσουν π.χ. κάποιες επιχειρήσεις στον τουρισμό. Δυστυχώς, αντί να το βλέπουν όλο αυτό, υποβαθμίζουν τις σχολές. Βλέπετε τι γίνεται στο Ρέθυμνο με τους ξεναγούς,
με τη σχολή του Κοτσίνη του Χάνη, με την ανωτέρα εκπαίδευση στον Άγιο Νικολάου, που εκεί τα παιδιά μπαίνουν υπόψη με πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο του. Ακούστε τι συμβαίνει, δηλαδή μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Και αντί να ενισχύει τομείς οι οποίοι με ένα επαγγελματικό προσανατολισμό, όπου οι άνθρωποι αυτοί αύριο μεθαύριο θα μπορούν να βρουν εργασίες απέναντίας, δημιουργούνται, υποβαθμίζονται σχολές, δεν μένει ο άνεργος σε αυτό το χώρο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε συνδυασμό με τις πολλές συνθήκες που υπάρχουν στα ξενοδοχεία, π.χ. με τους χαμηλούς μισθούς, κάποιοι να μην τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις, να δουλεύουν οι άνθρωποι 30 μέρες το μήνα με υπερορική απασχόληση και να μην πληρώνονται για τα ρεπό τους ή την υπερορία τους. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα μείγμα που έχουμε καταντήσει να πηγαίνει η κυβέρνηση και να υπογράφει με τον Μπαγκλαντές για φάση τάκη εισαγωγή νέων οικονομικών μεταναστών, χωρίς να έχουν καταμετρηθεί οι αυτοί που υπάρχουν ήδη μόνο στο νησί μας. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Όποια έχει αρχή και έχω ρωτήσει σαν εργατικό κέντρο, κανένας μα κανένας δεν ξέρει να μου απαντήσει πόσοι οικονομικοί μετανάστες υπάρχουν στο νησί. Ούτε αστυνομία, ούτε περιφέρεια, ούτε δήμοι, κανείς δεν ξέρει, και ένα παραπάνω η κυβέρνηση. Πρέπει να μπει μια τάξη, μια να εφαρμοστούν εθνικές πολιτικές στη χώρα μας. Και γιατί καμία μα καμία οικονομία, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορεί να σταθεί με 1,5 και 2 εκατομμύρια ανέργους. Μάλιστα. Λοιπόν, στοιχεία τα οποία κρατώ. Και τα κρατώ προσεκτικά, γιατί νομίζω ότι κάπου παρακάτω και πάλι θα μας απασχολήσουν αρκετά θέματα. Να δούμε πώς ανοίγει, αν ανοίγει, πότε ανοίγει η τουριστική περίοδος. Σαφέστατα, με όλα τα δείγματα μέχρι στιγμής και όλα τα ακούσματα, να το πω καλύτερα, κύριε Ευωριά, να δίνουν ένα θετικό πρόσημο σε ό,τι έχει να κάνει με τους επισκέπτες. Τώρα, τέλος Μαρτίου θα είναι, αρχές Απριλίου θα είναι, όπου και θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, είναι κάτι που θα το δείξει γενικότερα το όλο πλαίσιο, έτσι. Ελπίζουμε πάντως να έχουμε μια καλή τουριστική περίοδο, γι' αυτό, γιατί θα βοηθήσει και την οικονομία, αλλά ιδιαίτερα και το χώρο της εργασίας, της απασχόλησης, γιατί δεν σας κρύβουμε ότι αν έχουμε δύο πυλώνες αυτόν τον πρωτογενή, και δύο πυλώνες έχει στο νησί μας, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, από εκεί περιμένουμε όλοι μας. Άρα ελπίζουμε να πάει με ένα χρόνο. Με τα πλήγματα αρκετά περίοδο, και στον ένα και στον άλλο, βέβαια. Έτσι, παρά τα προβλήματα με τους πολέμους και όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Είπαμε με αρκετά πλήγματα και στους δύο αυτούς βασικούς πυλώνες. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από τον 984. Καλή σας μέρα.